Σεπτέμβρης 2016 και ετοιμάζομαι για μια τριήμερη εξόρμηση στην Κύθνο. Αφορμή ο γάμος του φίλου και συνεργάτη Δημήτρη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ. Το νησί, από ό,τι έμαθα, αποτελεί γάμο προορισμό, μιας και είναι κοντά στην πρωτεύουσα με πολλές επιλογές για τα διάφορα που απαιτούνται. Τα καράβια που πηγαίνουν στην Κύθνο δεν είναι και τα πλέον σύγχρονα και χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να την προσεγγίσουν από το Λαύριο. Φτάνουμε γύρω στις 7 το απόγευμα στο Μέριχα, το λιμάνι του νησιού. Αφού συγκεντρωθούμε οι φίλοι, κινούμαστε προς την Κανάλα, όπου ο Δημήτρης μας έχει κλείσει δωμάτια. Η Κανάλα απέχει 11 χιλιόμετρα και θα χρειαστούμε κάτι λιγότερο από ένα 20 λεπτό για να φτάσουμε. Τακτοποιηθήκαμε και πήγαμε για φαγητό στην ταβέρνα Αρχιπέλαγος, όπου πραγματικά ενθουσιαστήκαμε. Σε αυτήν, σκεφτείτε, φάγαμε τις 2 από τις 3 μέρες που μείναμε στην Κύθνο, γιατί εκτός του ότι ήταν διπλά στα δωμάτια, δοκιμάσαμε διάφορες τοπικές συνταγές που μας άρεσαν πολύ. Λοιπόν, το σφουγγάτο είναι τυροκροκέτα με τοπικό τυρί, μπαλάκι τυριού δηλαδή, μισό αγελαδινό, μισό κατσικίσιο, στο κιλό 2 αυγά, λίγο αλευράκι, μπαλάκι, τηγανίζουμε. Αυτό είναι. Καίει το λάδι, τηγανίζουμε και είναι ο ντόπιος τυροκευτές της Κύθνου. Το βράδυ κινηθήκαμε προς την χώρα, όπου τα παιδιά είχαν κανονίσει ένα pre-wedding party. Η πρώτη μου επαφή με την πρωτεύουσα του νησιού ήταν πολύ ζεστή. Είναι όμορφη και γραφική, με ένα κεντρικό σοκάκι που εκεί βρίσκονται όλα. Θα σας τη δείξω όμως και μέρα για να έχετε καλύτερη εικόνα. Αυτό που θα σταθώ μόνο είναι το λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται εδώ και απεικονίζει ένα σπίτι με τα αντικείμενά του, όπως αυτό κατοικούταν πολλές δεκαετίες πριν. Το επόμενο πρωί ξύπνησα πριν την υπόλοιπη παρέα και βγήκα στο δρόμο να εξερευνήσω το νησί. Ξεκίνησα από το μέρος που βρισκόμουν, την παραλία της Κανάλας που ονομάζεται Μεγάλη Άμμος. Πολύ κοντά βρίσκεται η εκκλησία Παναγία Κανάλα με την ωραία μεγάλη πλατεία της. Στην άκρη της Χερσονήσου είναι ένα μικρό εκκλησάκι, η Αγία Καλλιόπη, όπου εδώ νομίζω θα γίνει και ο γάμος. Το μέρος εδώ γενικά έχει πολύ πράσινο και είναι ιδιαίτερα όμορφο. Επιλέγω να κινηθώ προς τον νότο για να δω σε πρώτη φάση αυτό το τμήμα του νησιού. Γενικά δεν κυκλοφορεί τίποτα στο δρόμο, το νησί δεν έχει ιδιαίτερο κόσμο αυτή την εποχή. Το κομμάτι αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί οδηγώ σε ύψωμα και άσχετα αν εσείς δεν το βλέπετε, έχω θέα θάλασσα και από τις δύο πλευρές. Η πρώτη παραλία που φτάνω είναι ο Άγιος Δημήτριος. Είναι αμμώδης παραλία με μεγάλους κέντρους που προσφέρουν φυσική σκιά και θα βρείτε και ένα ταβερνάκι λίγο πιο πίσω για φαγητό. Ο καιρός έχει ανοίξει λίγο και γυρνάω προς τα πίσω για να πάω στην Αϊδουρομάνα, μια παραλία που μου έχουν διαφημίσει αρκετά. Η διαδρομή είναι ωραία και από κάποιο σημείο και μετά γίνεται χωματόδρομος. Η παραλία είναι καλή, χωρίς όμως να καταλαβαίνω γιατί μου την προτείνανε όλοι ως μία από τις καλύτερες. Δεν θα συμφωνήσω. Ίσα ίσα το μικρό κολπάκι από την πίσω πλευρά ήταν πιο ωραίο. Αυτές οι παραλίες νομίζω δεν είναι να έρθεις με ασφάλτινα λάστιχα και χωρίς να έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό. Έχουν αρκετή κροκάλα και νομίζω ότι είναι επικίνδυνα κλειστά έρτητα. Ο καιρός κάνει τα δικά του, καθώς μία ανοίγει και μία φορτώνει. Από εδώ ξεκινώ να κατευθυνθώ βόρεια για να συναντήσω τα παιδιά. Θα πιούμε ένα καφετάκι στα Λουτρά που αποτελούν και τον πιο δημοφιλή παραθαλάσσιο οικισμό της Κύθνου. Διάβασα ότι τα Λουτρά κατοικούνται από την αρχαιότητα καθώς είχαν πόσιμο νερό και οι αματικές πηγές που από αυτές παίρνει και το όνομά του το χωριό. Εδώ υπάρχει μια μικρή παραλία ενώ στα βόρεια θα συναντήσετε πολλά καφέ και ταβερνάκια. Πίσω από τη μαρίνα υπάρχει μια παλιά γέφυρα που έμαθα από κάποιον ντόπιο κύριο ότι με αυτή φόρτωναν τα πλοία σίδηρο που υποθέτω ότι θα εξοδισσόταν στο νησί. Στην άκρη της παραλίας αδειάζουν οι θερμές πηγές όπου μπορείς να ξαπλώσεις και να απολαύσεις ζεστό νερό, η θερμοκρασία του οποίου ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο πίσω βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του ΕΟΤ με τα κλειστά ιαματικά Λουτρά. Η επόμενη στάση μου θα είναι στη χώρα για να τη δω και μέρα. Είναι όμορφη και μου αρέσει. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι.
μπήκα και σε ένα ζαχαροπλαστείο καθώς με τράβηξε η μυρωδιά του ζεστού γαλακτομπούρεκου που το κάνει εδώ η κυρία με τον δικό της τρόπο. Εγώ γιατί να το κάνω, να κάνω το ίδιο. Είναι με ντόπιο γάλα, είναι με ντόπια υλικά. Τα λεβές, αυγά, ντόπια και λίγο σαφράν μέσα. Συνεχίζω προς τα ανατολικά και την παραλία Επισκοπή. Είναι οργανωμένη και εντύπωση μου έκαναν τα αρνηρίκια που βρίσκονται ακριβώς επάνω στη θάλασσα. Στην άκρη υπάρχει και ένα beach bar με μουσική. Συνεχίζοντας νότια από εδώ θα βγείτε στο Μέριχα το λιμάνι. Έχει ταβέρνες για φαγητό, καφέ και μπαράκια, ενώ πολλοί τον επιλέγουν και για τη διαμονή του στο νησί. Επόμενη στάση η Ιδριοπίδα, ένας παραδοσιακός οικισμός που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του νησιού. Οφείλει την ονομασία της στους Δρίωπες, τους πρώτους κάτοικους της Κύθνου, ενώ είναι το μοναδικό χωριό που δεν φαίνεται από τη θάλασσα, καθώς είναι χτισμένο ανάμεσα σε λόφους. Είναι όμορφα για να βολτάρεις και να κάτσεις σε κάποια από τα ταβερνάκια για φαγητό, κάτι που δυστυχώς δεν είχα το χρόνο να κάνω. Η Ιδριοπίδα φιλοξενεί το Βυζαντινό Μουσείο και ένα ακόμα λαογραφικό μουσείο, ενώ υπάρχει και ένα μικρό θεατράκι στο οποίο πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις. Έχει έρθει το απόγευμα και κατευθύνομαι προς την εκκλησία που θα γίνει ο γάμος. Το τοπίο είναι ιδηλιακό και η επιλογή του Δημήτρη είναι πολύ καλή. Ο Δημήτρης έχει μία από τις μεγάλες εταιρείες φωτιστικών στην Ελλάδα. Παραθέτω το link στην περιγραφή για να ευλογήσω τα γένια μου, μιας και του έφτιαξα το site. Άφησα να δω 3-4 παραλίες. Ξεκίνησα από την πασίγνωστη κολόνα της Κύθνου που χαρακτηρίζει, θα έλεγα, τον νησί, καθώς φιγουράρει σε όλα τα διαφημιστικά του. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά και η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος από την παραλία απόκριση και μετά δεν ενδείκνυται για αυτοκίνητο. Γιατί αν συναντήσεις άλλον να έρχεται, θα μείνεις για πάντα εκεί. Καλύτερα να έρθεις με τα βαρκάκια που πηγαίνω έρχονται, αν θυμάμαι καλά, από το Μέριχα. Η κολόνα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η ωραιότερη παραλία των Κυκλάδων και μπορείτε να καταλάβετε το γιατί. Μια αμμουδιά μήκους 250 μέτρων που ενώνει την Κύθνο με τη μικρή βραχονισίδα του Αγίου Λουκά, σχηματίζοντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Ήπια ένα καφέ στο εστιατόριο μπαρ από πάνω, έλεγξα την αλληλογραφία μου και μετά πήρα το δρόμο της επιστροφής. Και η παραλία απόκριση πριν την κολόνα είναι ωραία, με ένα beach bar και πραγματικά τεράστια αρμυρίκια που παρέχουν φυσική σκιά. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι παραλίες που δεν χρειάζεται να κουβαλάς ομπρέλα. Στα βόρεια βρίσκονται ακόμα 2 παραλίες, αλλά ο χρόνος που είχα στην διάθεσή μου μου επέτρεπε να επισκεφθώ μόνο τη μία, την Ποταμιά. Έναν μικρό κολπίσκο με λίγα αρμυρίκια στον οποίο μαζεύονται και σκαφάκια για μπάνιο. Εδώ θα φύγω για το Μέριχα όπου με περιμένουν για φαγητό. Λίγη ώρα μετά θα πάρουμε το καράβι της επιστροφής για το λιμάνι του Λαβρίου. Η Κύθνος είναι μεγάλο νησί που μπορεί να σε κρατήσει για μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έμεινα λίγο και δεν την έζησα όσο θα ήθελα. Δεν πρόλαβα να κάνω καν μπάνιο, μιας και ήθελα να γράψω όσα περισσότερα μέρη μπορώ. Η εντύπωσή μου όμως είναι πολύ θετική, κάνοντας με να νιώθω ότι έχω αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς για ακόμα μία τουλάχιστον φορά.